Κύριε Γιώργο, είμαστε στη μέση της θητείας. Αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά που είστε σε αυτή τη θέση. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε υλοποιήσει τους στόχους τους οποίους είχατε βάλει όλα αυτά τα χρόνια και ποιοι είναι αυτοί. Κοιτάξτε, αν δείτε, η αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Στοχεύουμε πάντα κάποια στιγμή να φτάσουμε στην Ιθάκη της αυτοδιοίκησης. Για μένα η Ιθάκη θεωρώ ότι είναι πλέον κοντά. Όπως είπατε και εσείς, είναι η τρίτη τετραετία, μάλλον ενδιάμεση υπήρχε πενταετία, δεν ήταν τετραετία. Άρα θεωρητικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει επιτελέσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος το σκοπό για τον οποίο ασχολήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εν πωλής ναι. Και αυτά τα χρόνια έγινε ένα πολύ σημαντικό έργο. Από το 2010 και μετέπειτα, όπου τα πρώτα 4 χρόνια ήταν χρόνια περισσότερο προσαρμογής, θα πω εγώ, στη νέα πραγματικότητα που η οικονομική κρίση είχε βάλει την Ελλάδα. Η δεύτερη πενταετία ήταν σαφέστατα καλύτερη, με την έννοια πως ξεκίνησε κάποια χρηματοδότηση, γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς κι εγώ, τα χρήματα που διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα, η Περιφέρεια μάλλον γενικότερα για έργα, είναι καθαρά από πόρους τους οποίους τις εκχωρεί η Κεντρική Διοίκηση. Συνεπώς άρχισε κάποια ροή χρηματοδοτήσεων το 2015-2016 και μετά. Σε αυτά τα 4 χρόνια θεωρώ ότι επιτελέστηκε σημαντικό έργο. Έχουν γίνει έργα ουσίας, έχουν γίνει έργα τα οποία έδωσαν μια άλλη εικόνα στον νομό Χαλκιδικής και το βλέπουμε επί καθημερινής βάσεως. Το εκλαμβάνουμε και ως εικόνα από τους πολίτες της Χαλκιδικής, άρα θέλει κάποιος ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Έχουμε τελειώσει, δεν τελειώνει ποτέ. Η βελτίωση των υποδομών και όχι μόνο και η ανακούφιση των κατοίκων της Χαλκιδικής θα είναι μια συνεχής προσπάθεια όλων των αυτοδιοικητικών πρώτου και δεύτερου βαθμού, των βουλευτών και της κεντρικής διοίκησης. Βέβαια και αλίμονο, εάν αρκεστούμε κάθε φορά σε αυτά τα οποία έχουμε. Θέλω να πω πως ανάμεσα στα μεγάλα έργα τα οποία δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν, δεν αναφέρουμε τα έργα της καθημερινότητας, που παρόλα αυτά όμως είναι σημαντικά, και αναφέρουμε στις συντηρήσεις που έγιναν, πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ αυτή την τελευταία εξαετία σε συντηρήσεις έργων, σε συντηρήσεις οδικού κυκλώματος στη Χαλκιδική έχουν γίνει. Καθαριότητα πρανών, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, οι αλλαγές των στιθέων, οι διαγραμμές, όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα 2 τελευταία χρόνια έδωσαν αυτό που είπα, μια διαφορετική εικόνα στον νομό. Το λιμάνι της Οικιάς. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, πηγαίνουμε για τη δεύτερη. Μια και μείναμε εκεί στο αντιπλημμυρικό της Οικιάς, το οποίο έχουμε κάνει 30% περίπου, θα ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά εάν υπάρξει ικανή χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση. Γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ανάλογα με τα χρήματα που έρχονται, υλοποιείται και έργο. Είναι ο δρόμος των ριζών πλατανοχωρίου, ο οποίος έμεινε διαγράμμιση, θα δοθεί στην κυκλοφορία. Είναι αντιπλημμυρικά έργα τα οποία γίναν πέραν αυτό της Οικιάς, έγιναν στην Τωρόνη, γίνονται στον Άγιο Πρόδρομο, έγιναν στην Ιερισσό, έγιναν στην περιοχή της Κασάνδρας, στην Αγία Παρασκευή και όχι μόνο. Το όριγμα της Κασάνδρας, της Φούρκης συγκεκριμένα, είναι ένα έργο σημαντικό κατά την άποψη δικιά μου, κοντά στο 500.000, υποχωρούσε όλο το πρανές του δρόμου, του βουνού, μέσα στο δρόμο, με αποτέλεσμα να έχουμε κάθε χρόνο ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι 1.200 τα οποία θεωρώ ότι άλλαξαν την εικόνα του νομού μας. Τελειώσαμε? Όχι. Τώρα ξεκινάμε, θα πω εγώ. Τώρα ξεκινάμε για ένα καλύτερο αύριο. Σε αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν τα 2 μεγάλα έργα που έγιναν από την μεριά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μιλάμε καταρχήν για το ποτίδια Κασάνδρα, το οποίο έκλεισε πριν από 2 χρόνια, στην αρχή της θητείας μας αυτής, και βεβαίως τα 2 έργα της Εγνατία Οδού, Θερμιγαλάτιστα και το Ορφανό Χιλιόμετρο που λέμε στην ποτίδια, τα οποία θα δοθούν στην κυκλοφορία κατά δήλωση του Υπουργού, του Υφυπουργού μάλλον, του κ. Καραγιάννη, μέσα στο καλοκαίρι το ένα, μιλάμε για την ποτίδια, μέσα στο φθινόπωρο το άλλο και μιλάμε για την ολοκλήρωση του Θέρμη Γαλάτιστα, αποκτάει έτσι ο νομός μας ικανές υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις παρούσες συνθήκες και στον κόσμο που δέχεται. Έχουμε όραμα και όνειρα για το, για το μετέπειτα. Το θέμα είναι το εξής: υπάρχει από την κεντρική διοίκηση σχεδιασμός ώστε να μπουν με περισσότερα κονδύλια μέσω της περιφέρειας για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των υποδομών? Ναι. Γιατί είναι πολλές ανάγκες στην Χαλκιδική, το γνωρίζουμε αυτό, και να καταστεί η Χαλκιδική ένας τουριστικός προορισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε το αύριο. Πάμε να δούμε το αύριο. Υπάρχουν, κατά την άποψη δικιά μου, υπάρχουν χρήματα. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι το καινούργιο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, το ΕΣΠΑ.
21-27. Υπάρχουν εργαλεία επομένως χρηματοδότηση τα οποία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και η κεντρική διοίκηση για να ανακουφίσει νομούς όπως η δική μας. Χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο Δήμων για αποχετεύσεις, έργα ίδρυυσης, που είναι σημαντικά για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο νομός στο μεγάλο κύμα του τουρισμού, το οποίο εγώ πιστεύω πράγματι ότι τα επόμενα χρόνια θα έρθει. Νερό, πηγή ζωής. Δεν θα πρέπει τα δύο πράγματα επιτέλους να ολοκληρωθούν και να γίνουν, και μιλάμε του Χαβρία και τα Πετρένια. Και να φύγουμε από το νερό να πάμε στους οδικούς άξονες. Αυτή η δύσκολη, θα πω εγώ, περίπτωση της Νικήτης. Άρα ο άξονας Μουδανιά, Νικήτη, Μαρμαρά και από την άλλη μεριά προς τον Άγιο Νικόλα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν οι δύο μελέτες που γίνονται και να πάρουν το δρόμο της χρηματοδότησης. Ο κεντρικός άξονας. Μέχρι τον Πολύγυρο θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα. Τα επόμενα χρόνια ολοκληρώνεται το Θερμοκαλάτιστα. Από τον Πολύγυρο μέχρι το Άγιον Όρος δεν θα πρέπει να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο ώστε να δίνει πρόσβαση και εικόνα όχι τριτοκοσμικής χώρας προς όλους αυτούς τους ηγέτες που έρχονται και μπαίνουν στο Άγιον Όρος. Υπάρχει το έργο Τρυπητή Ουρανούπολη με τον πεζόδρομο, με τον ποδηλατόδρομο. Είναι ένα έργο περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Θέλω να πω πως μετά τα έργα συντήρησης και καθημερινότητας που υλοποιήθηκαν τα 2-3 προηγούμενα χρόνια και την αντιπλημμυρική προστασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θέλει τουλάχιστον μια πενταετία για να ολοκληρωθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός, έτσι όπως τον έχουμε τουλάχιστον. Πρωτοκουφό, δείτε τη γέφυρα, είναι ένα έργο 2 εκατομμυρίων. Τώρα θα ξεκινήσει, θα υλοποιηθεί τα επόμενα 1-2 χρόνια. Άρα συνεπάγεται όλο αυτό το πλέγμα έργων, μια κατάσταση για τον νομό Χαλκιδικής, κατά την άποψή μου, τέτοια που θα της δώσει και διαφορετική όθηση. Σε αυτά όλα θα πρέπει να προσθέσουμε τι, τον ανθρώπινο παράγοντα. Δεν θα πρέπει να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις του νομού. Με τα ποιητήρια ελιάς, αγροτική παραγωγή, πυλώνες ανάπτυξης, ελαιολείμματα, τα οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε στην πορεία του χρόνου. Χρόνο με το χρόνο η κατάσταση δυσκολεύει. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις προς τους αγρότες, έτσι όχι μονάχα προς τους αγρότες, προς τους μεταποιητές της ελιάς, η οποία θα τους δοθεί, η οποία χρηματοδότηση θα τους δώσει τη δυνατότητα επεξεργασίας των ελαιολειμμάτων τους. Άρα έχουμε και σχεδιασμό και όνειρο για να δούμε μια Χαλκιδική διαφορετική και μπορεί να βρεθεί το ανάλογο, ας το πω έτσι, οικονομικό αντικείμενο μέσα από τα, μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης που ανέφερα, ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάπτυξης. Και βέβαια, κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση διενύει και αυτή το μέσο της διαδρομής της. Μιας διαδρομής που ήταν πολύ δύσκολη, με ζητήματα πολύ άσχημα που έπρεπε να διαχειριστεί, όπως ήταν η πανδημία, οι υγείας και τώρα βέβαια αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε με τις καιρικές συνθήκες, τις τόσο άσχημες, ειδικά στο κέντρο της Αθήνα. Πώς θεωρείτε ότι θα συνεχίσει όλο αυτό? Έχει επηρεάσει τη δυναμική της κυβέρνησης, έχει επηρεάσει το προφίλ του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή απαιτεί την παρέτηση της κυβέρνησης. Εντάξει, τα δικά του αδιέξοδα ψάχνει να λύσει, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας και μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν αναμενόμενο, κατά την άποψη δικιά μου τουλάχιστον, καθότι έχει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα, δείτε 53, δείτε διάφορους, ας το πω, μικρούς ηγετίσκους οι οποίοι κινούνται στις παρυφές της συγκεκριμένης πολιτικής δύναμης, οι οποίοι ψάχνουν και αυτοί να βρουν διέξοδο προς τα πάνω, ενώ όμως δεν τους δίνεται και η δυνατότητα αυτή. Ας πάμε όμως στα της κυβέρνησης. Σίγουρα έχει πληγεί το γόητρο της κυβέρνησης. Σίγουρα η εικόνα που θέλαμε να δείξουμε προς τα έξω δεν ήταν αυτή. Οι αιτίες πολλές, ξεκινώντας από τον παραχωρησιούχο, πηγαίνοντας στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δυσκολεύτηκε, πραγματικά δυσκολεύτηκε, και βεβαίως και στους όλους αυτούς τους πολίτες, οι οποίοι κατά την άποψη δική μου θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν πιο υπεύθυνα, έχοντας όλα τα εφόδια σε μια τέτοια κακοκαιρία, μιας και ήταν γνωστό πως όλη την προηγούμενη εβδομάδα οι πάντες μας έλεγαν προετοιμαστείτε για αυτό που έρχεται. Το κύριο βάρος βέβαια πέφτει καταρχήν στην Αττική Οδό, όπου εκεί έγιναν τραγικά λάθη από την πλευρά του ιδιώτη. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσε να κάνει κάτι χειρότερο από αυτό που έκανε. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει έγινε. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκτεθειμένοι. Και από εκεί και μετά, οι παρενέργειες, αν θέλετε, που δημιούργησε η συγκεκριμένη δύσκολη κατάσταση που δημιούργησε η Αττική Οδός, παρισέφρισε και προς τα μέσα, προς την
πούλη της Αθήνας. Με αποτέλεσμα να φρακάρουν όλο το σύστημα και λογικό είναι ότι και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός δεν θα μπορούσαν να επαρκώς να ανταποκριθούν, γιατί πάντα σε μια τέτοια δύσκολη περίπτωση λένε ότι ήταν ο χειρότερος χιονιάς. Εγώ δέχομαι τα πάντα. Και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το καλύτερο και για το χειρότερο όμως. Συνεπώς, θα μπορούσαμε ίσως να το διαχειριστούμε λίγο καλύτερα και ως αυτοδιοίκηση, όπως προανέφερα, τηρουμένων των αναλογιών και της δυναμικής που έχει ο κάθε Δήμος και η Περιφέρεια, κατά την άποψη τη δικιά μου.